Θείας εις Αγίου το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσκομα. Πάντα λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήθισαν άμα και συναρτήσονται άρχοντες εξ αυτών, τι σαν αγγελίτα αυτά εν αυτής, τι τα έξα. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσκομε. Και η θυμών πολύ ασύκριμα είδε η σύνεν ειρήνη. Και γάρεν όψη ανθρώπων, εάν καλώς κόλαστο όσην η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα απεδευθέντες μεγάλα ευεργετήσονται, ότι ο Θεός επίλασεν αυτούς και έβραν αυτούς αξίωσε αυτού. Ως Χρυσούν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοπάρτουμα θυσίας. Και το διάδειμο του κάρους αρχιός Κυρίου, ότι δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον υπερεσπίει αυτών, λείψετε το μακριέν το σύλλον αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εις άμυνων εχθρών, εμίσετε θώρακα δικαιοσύνης και περιθύσετε κόρυθα, κρίσιν ανυπόκριτον λείψετε ασπίδα καταμάχητον, ως ιός τα οξυνίδε από το μονογίνης μορφέα. Συνεχολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον. Εν προαπαξαμένον πάντα αιώνια αδελφόνικο, τον εξάρτητο. Αδελφόνικον βρόντα εις ημών εν ειρήνη και μετανοία εξελέσθε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Σαν την σωτηρία των γένωσιμων
ανυμνούμεν Θεοτόκε Παρθένε, εν της αρχήγας τη εξού προσληφθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών τον Διασταυρού καταδεξάμενον πάθος. Ελυτρώσατο ημάς εκ δωράς ως φιλάνθρωπο. Και εις τους αιώνας, διον αιώνων.
πολλά και ευλογημένα οι θεσπίες του Αγίου Παντελεήμονος του Ιερατικού να συνοδεύουν τη ζωή όλων αδελφοί μου, να ευχηθούμε ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των δύο παιδιών που σκοτώθηκαν με το Καναντέρ στη μάχη για τις Πυρκαγιές και να δίδει ο Θεός την εξίσου παρηγορία στους οικογενείς τους. Είναι γεγονότα θλιβερά που δεν μπορούν να μην χτύψουν τις καρδιές όλων μας. Γι' αυτό λοιπόν όχι πολλά λόγια, αλλά πολύ προσευχή και για να αναπαύει ο Θεός τις ψυχές αυτών των παιδιών, να δίνει δύναμη σε όσους αγωνίζονται στα μέτωπα, τα πολλά μέτωπα και δυστυχώς αυτή τη στιγμή καίγεται και ο Βόλος, να δίνει δύναμη στους ανθρώπους που δίνουν μάχη με τις φωτιές μέσα σε αδίξωες συνθήκες και να προστατεύει όλη την πατρίδα μας ο Θεός, αδελφοί μου, από τέτοια φαινόμενα και να δίνει μετάνοια, όπως είπε και προχθές τον προφήτη Ηλία, στους ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς είναι ανεύθυνοι και δεν σκέφτονται ούτε την πατρίδα τους, ούτε το φυσικό περιβάλλον, ούτε τα ζώα, ούτε τους ανθρώπους. Μετάνοια λοιπόν σε όλους μας τα δίδει ο Θεός. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ο Άγιος Παντελεήμων να πρεσβεύει πάντων ημών. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία και κάθε ευτυχία στις οικογένειές τους. Πάτερ, να